Τζαΐλσον ζει τα μπάλα, η Ομόνια απλώνεται στο γήπεδο. Λόπες, πάσα για τον Δημητρίου, την αυρή τον Τζαΐλσον, του έδωσε την μπάλα ο Αντώνια, γύρισμα προς τον Ντάρμπισχάιρ. Άλλαξαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα οι παίκτες της Ομόνια στην μπάλα στην περιοχή και έχασαν την πρώτη ευκαιρία ο Δημητρίου στη συνέχεια. Λόπες. Δημητρίου. Πήγε να τριμπλάρει τον Σαμάρα. Κόντρα η μπάλα. Ο Ντάρμπισχάιρ στην περιοχή. Το γύρισμα έγινε το σούτ και το 1-0 για την Ομόνια. Με τον Λόπες σημειώνει το πέμπτο του γκολ ο Ράφα Λόπες. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση αρχίζει από τον Δημητρίου, κοντράρει μπάλα, φτάνει στον Ντάρμπισχάιρ, δείτε, γυρίζει αμέσως τον Λόπες, έγινε το, με το πλασέ νομίζω, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα, σημειώνοντας αυτό το γκολ και δίνοντας καλύτερη προοπτική στην προσπάθεια της Ομόνιας να φτάσει στην τρίτη συνεχόμενη της νίκη. Παραπομακρύθηκε ο Μαρκάσα, έκανε το σουτ, δυνατό μεν, άστοχο δε, βολέ. Λόπες, Δημητρίου. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά από κοντά, το γκολ από τον Ζαρσίνιο, εξαιρετικό, το πρώτο του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ομόνιας. Ο Δημητρίου συμμετέχει και σε αυτή την φάση του τέρματος, είναι ασίστ αυτή, δίνει, βρίσκει εντελώς μόνο τον Ζαρσίνιο με κεφαλιά ψαράκι, δεν θα δυσκολευτεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κόρνερ η μπάλα, εκτελεί ο Μαργκάσα. Κεφαλιά από τον Σουάρες στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέλεσε ο Κάστρο, έσκασε η μπάλα στην περιοχή και πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Μιχαήλοφ. Ο Μάριος Πεχλιβάνης ετοιμάζεται για να εκτελέσει το κόρνερ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα, κεφαλιά προς τα πίσω, από κοντά όπου Γιούκας δεν μπορεί, χάνεται η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στον αγώνα. Με τον Έλτερ Κάστρο. Εκτελεί το φάουλ. Έγινε το σούτ από τον Πολίτσι, μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Μιχαήλοφ. Έλτερ Κάστρο. Εκτελεί το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά. Τρυπό. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και έδωσε πάσα απέναντι. Πεχλιβάνης έκανε το σούτ και η μπάλα πέρασε μόλις έξω. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Πολίτσι με τον Μπρέβελτ. Τόρες, η αντίπαλο τον Βίλιαμ, κόντρα η μπάλα και έχουμε γκολ για τον Ολυμπιακό, ο Καπαρτής είναι ο σκόρερ. Στο 82ο λεπτό δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ξαναμπαίνει ο Ολυμπιακός στη διεκδίκηση κέρδους. Από το ξεκίνημα η φάση, ο Τόρες, κόντρα η μπάλα πάνω στον Βίλιαμ και κατέληξε στον Καπαρτή. Βγαίνει με προϋποθέσεις η Ομόνια. Με τον Τζαΐλσον να γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία. Δεν θα μπορέσει, ερχόταν ο Μαρκάσα, δεν άφησε την μπάλα ο Λόπες. 4 λεπτά θα είναι επιπλέον χρόνος. 4 λεπτά λοιπόν. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Θεουλή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, 2-2. Στο 90 λεπτό. Εδώ ξανά από το ξεκίνημα η φάση. Βλέπετε, σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής και μπαίνει τον γκολ στην συνέχεια. Εδώ βλέπετε και ότι και ο Παχύπης πήγε να σταματήσει, γύρισμα προς τα πίσω. Κεφαλιά προς τα πίσω. Έγινε νέα κεφαλιά και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Χίτη. Μαρκάσα, πέρασε η μπάλα. Σέντρα τον Λόπες στην περιοχή. Η κεφαλιά και το γκολ για την Ομόνια. Ο Ντάρμπισχάιρ λυτρώνει τους πράσινους στον 95ο λεπτό. Εδώ ξανά η φάση από το ξεκίνημα. Με την σέντρα από τον Λόπες και την κεφαλιά του Ντάρμπισχάιρ. Ξανά και ξανά η φάση. Σε ακούμε, Ανδρέα. Κυπριανού θα χάσει από τον Σασί που θα μπει στην περιοχή του Εθνικού. Επικίνδυνα για την ΑΕΛ. Χάνει την ισορροπία του, κερδίζει ο Αρούα Παρένα. Δώσαμε και είδηση λοιπόν για τον Εθνικό. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ο οποίος βγαίνει τώρα
Είναι 3 εναντίον 2 ο Παπαγεωργίου. Πάει απέναντι από τον Τεσέιρα. Δίνει στον Ενέσκου, του επιστρέφει, είναι έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει ο Βοζίνια, θα αποκρούσει. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία είναι για τους φιλοξενούμενους. Φιντέλης έχασε, βγαίνει με προϋποθέσεις ο Εθνικός. Η πάσα προς το μέρος του Αρέστη, βγήκε ο Βοζίνια και καθάρισε για την ΑΕΛ. Ακόμα μια πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Και δίνει στον Ουίλερ. Σέντρα στην περιοχή. Απέκρουσε ο Μπογατίνοφ και έστειλε την πάρα σε κόρνερ. Η πάρα πήγαινε προς την εστία σε αυτό το πλάνο. Προς την εστία και ο Μπογατίνοφ με το δεξί χέρι την βγάζει. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι δεν προλαβαίνει ο Ρουαμπαρένα. Η ΑΕΛ χάνει ευκαιρία στην συνέχεια. Ο Φιντέλης ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο Σίλβα. Παλιά απέναντι για τον Αρουαπαρένα στην περιοχή. Κερδίζει την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Σασί πήγε για το σουτ, δίστασε. Γύρισε την μπάλα στον Σοάρες. 1-0 η ΑΕΛ. Καταπληκτική ομαδική ενέργεια στο 20 λεπτό με τον Μάρκο Σοάρες να σημαδεύει σωστά και να χρήζεται σκόρερ. Δίνοντας την λύση επιθετικά στην ΑΕΛ. Με την σέντρα από τον Σίλβα. Ο Αρουαπαρένα κατεβάζει την μπάλα στον Σασί. Αυτός γυρίζει την πάσα, ο Σουάρες με μία βολέ έκανε, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον Μποκατίνοφ, όπως βλέπετε. Πάσα για τον Αϊρόσα με προϋποθέσεις η ΑΕΛ. Σέντρα προς το μέρος του Αρουαπαρένα, έκανε το πλασέ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Να μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Ιωάννου, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Νεοκλέους. Και η ΑΕΛ έχει ευκαιρία με τον Σασί να περνά την πάσα στον Μέσκα από πολύ κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Και περνά στον Σασί. Βγαίνει με 4 παίκτες και με πολύ καλές προϋποθέσεις η ΑΕΛ. Με τον Σίλβα εκτός περιοχής να κάνει το σουτ και να στοχεί. Κυπριανού. Ευκαιρία για τον Εθνικό με τον Ενέσκου. Πλασάρι. Στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Να λοιπόν που απειλούν και οι φιλοξενούμενοι. Εκτέλεσε ο Σουάρες. Η κεφαλιά από κοντά από τον Λαφράν σημειώνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα και η ΑΕΛ έχει προβάδισμα πλέον 2 τερμάτων στον αγώνα. Κέβιν Λαφράν, δείτε πώς πανηγυρίζει, δεχόμενος θερμό χειροκρότημα. Εδώ η εκτέλεση του κόρνερ, ανεβαίνει ο Λαφράν και στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Δυνατή κεφαλιά από κοντά. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μποκατίνοφ από τη στιγμή που δεν βγήκε. Ήταν κοντά του η φάση. Σίλβα έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει και θα πετύχει ένα φοβερό γκολ στο 73ο λεπτό. Δείτε και τον πανηγυρισμό του, εξαιρετικό τέρμα, 3-0 η ΑΕΛ. Δυνατό σουτ, η μπάλα στην γωνία. Και έτσι η ΑΕΛ κλειδώνει ουσιαστικά την νίκη. Παπαγεωργίου ξανά στον Καστρό, απέφυγε τον Λαφράνς. Έδωσε την πάσα στον Ηλία. Αυτός τον Παπαγεωργίου έγινε το σουτ, ομαδική προσπάθεια από τους παίκτες του Εθνικού. Και περνάει μπάλα και ο Μαύρου φεύγει στην πλάτη της άμυνας και έχει ευκαιρία. Θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Τον Σίλβα να δίνει έξοχη πάσα στον Σασί. Γύρισμα απέναντι. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την φάση. Ο Μαύρου. 4 παίκτες της ΑΕΛ περιμένουν στην περιοχή για να δούμε τι θα κάνει ο αρχηγός. Τελικά θα δώσει εκτός περιοχής τον Σίλβα. Δίνει ύψος την μπάλα. Η κεφαλιά τον Αρουαπαρένα πάνω στο δοκάρι. Χάνει ευκαιρία για να φτάσει στο τέταρτο της γκολ η ΑΕΛ. Ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της καθυστέρησης. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Η Λία θα κάνει το πλασέ, τον σταματά ο Βοζίνια. Πίεση ψηλά από τους παίκτες της ΑΕΚ. Να ρισκεράνουν την ανάπτυξη από την πρώτη γραμμή του παιχνιδιού της ανόρθωσης. Αποδίδει καρπούς αυτή η πίεση. Ακοράν πλησιάζει την περιοχή. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή για τον Τολμέ. Στο γύρισμα, ευκαιρία για τον Τωμά. Όπως στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Τζοάν Τωμά, ο οποίος είχε πράξει ακριβώς το ίδιο και στο παιχνίδι απέναντι στη Νέα Σελαμίνα, η οποία ξεκίνησε από αυτή εδώ τη λάθος πάσα του Σίλτελφελτ. Ο Ακοράν έκλεψε, πλησίασε στην περιοχή, έκανε κάθε την κίνηση. Ο Τολμέ πήρε την μπάλα, δοκίμασε να γυρίσει, μπάλα κόντρα στον Ντουγκλάο και ήρθε στην πλάτη του Σιβού. Ο Τωμάς να βάλει καθοριστικά το πόδι και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Άρους, ο οποίος έπεσε μεν, δεν κατάφερε δε να έρθει σε επαφή με την μπάλα και να αποτρέψει το μοιραίο, το 1-0 δηλαδή για την ΑΕΚ, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σιβού
απέναντι στον Λαμπάν, ο οποίος θα του πάρει καθαρά την μπάλα. Και δίνει μια εξαιρετική μπάλα για τον Τολμές που κατεβάζουμε στην περιοχή. Θα τελειώσει με το αριστερό η μπάλα. Να δούμε αν έχει ακουμπήσει στο χέρι του Άρους ακριβώς και είναι σε κόρνερ από το κλέψιμο του Λαμπάν. Πήρε καθαρά την μπάλα, έκανε μια ακόμα καλύτερη πάσα για τον Τολμές. Κατέβασε με το στήθος, τέλειωσε με το αριστερό. Ο Άρους βρήκε την μπάλα και την έστειλε να περάσει σε κόρνερ. Πρώτο στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Λαρένα για τον Μόισοφ, πήρε την κεφαλιά πάνω από την εστία της ανόρθωσης. Έρχεται βοήθεια ο Τέτε. Τίποτα λέει ο Λούκας Σωτηρίου, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί με μεγάλη παλιά για τον Καμαρά. Διεκδικεί ο Σωρία, έχει κάνει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής όμως. Ο Σισε για τον Αμπντουλάγεφ απέναντι στον Μόισοφ. Βρίσκει χώρο για τη σέντρα, την επιχειρεί, έγινε η προβολή και η μπάλα out, καθώς η μπάλα ακούμπησε τελευταία στα πόδια του Ράγιος στο 16ο λεπτό. Και ο Τέτε έχει ένα ρόλο fullback, παίρνει δηλαδή όλη την αριστερή πλευρά για την ΑΕΚ. Εδώ πολύ ωραία κίνηση, παλιά για τον Βίκτορ, αντί να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά. Κόρνερ με τον Ράγιος να ψάχνει τον Σίλερφελτ, πήρε την κεφαλιά άστοχη. Λάθος από τον Αμπντουλάγεφ στην κεφαλιά, πάσα για τον Γκάντσεφ. Λαρένα γυρίζει και κλέβει ο Ράγιος, πάσα για τον Αμπντουλάγεφ. Το σούτ από απόσταση σε κόρνερ από τον Κολίνας στο 26ο λεπτό. Τη βλέπετε σε επανάληψη. Ακοράν περιμένει ο Λαμπάν, με τη μία το σούτ είναι άστοχο, τελική έπειτα από αρκετή ώρα. Βίκτορ για τον Σίντελφελτ. Και πάλι ψάχνει να βρει τον Αμπντουλάγεφ. Και πάλι ο Τέτε θα έρθει σε επαφή με την μπάλα. Αμπντουλάγεφ μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Ο Κολίνας θα πέσει. Η μπάλα σε κόρνερ. Τελεί ο Αμπντουλάγεφ του τη φορά. Η κεφαλιά του Σίντελφελ. Σκαστεί η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι της εστίας του Κολίνας. Στο κατάλληλο χρόνο σηκώθηκε για την κεφαλιά ο Σίντελφελ. Δεν κατάφερε όμως να της δώσει τροχιά προς την εστία του Κολίνας. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία από τον Τολμές. Τέτε έχασε από τον Καμαρά ευκαιρία με τον Αμπντουλάγεφ για την ανόρθωση να χτυπήσει στην κόντρα. Κάνει κίνηση ο Καμαρά, ανεβαίνει και ο Ράγιος από στο δεύτερο δοκάρι. Αμπντουλάγεφ απέναντι στον Τέτε. Θα καταφέρει να κερνάει το γύρισμα, η ευκαιρία 1-1. Το τέρμα με τον Ζώο Βίκτορ στο 52ο λεπτό. Πανομοιότυπο με αυτό της ΑΕΚ. Ξανά η κίνηση του Αμπντουλάγεφ, θα καταφέρει να περάσει την παλιά του. Δύο συμπαίκτες που δεν τα καταφέρνουν. Τρίτος έρχεται σε ρόλο τρέιλερ στο δεύτερο δοκάρι ο Ζώο Βίκτορ να στείλει την μπάλα ανενόχλητος στα δίχτυα. Δημιουργός ο Άραζ Αμπντουλάγεφ, εκτελεστής ο Ζώο Βίκτορ, 1-1. Ο Τέτε κλείστηκε ανάμεσα σε δύο. Ο Χέφελ μαρκάρει τον Ντουγκλάου. Το παιχνίδι παίρνει έναν πολύ άγριο ρυθμό. Παίχτες και των δύο ομάδων δεν διστάζουν να βάλουν τα πόδια στη φωτιά. Πάσα τώρα εδώ για τον Γκάντσε. Περνάει τον Κολίνα. Θα κάνει το πλασέ 2-1. Στο 74ο λεπτό η ανόρθωση φέρνει τα πάνω κάτω με σκόρερ τον Γκάντσε. Πρώτο τέρμα για τον Βούλγαρο και το Αντώνης Παδόπουλος εκρήγνεται. Ξανά η φάση. Δεν υπάρχει offside για τον Γκάντσεφ. Περνάει από τον Κολίνας, πλασάρι σε κενή εστία. Η φάση που ξεκινάει και πάλι από τα πόδια του Άραζ Αμπντουλάγεφ. Πρόλαβε τον καλό Γκάντσεφ και έκανε αυτό στη δουλειά. 2-1 για την ανόρθωση των Σαμπαδόπουλος στο 74ο λεπτό. Και πλέον αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα. Ο Χέφελ για τον Σωρία. Αυτός θα κάνει την παλιά μες στην περιοχή. Λαμπάν στα αριστερό, το σούτ είναι άστοχο. Εκτελεί ο Ολλανδός, η κεφαλιά του καταλάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν έγινε το τελείωμα καλά. Το επόμενο σούτ από τον Σωρία είναι απελπιστικά άστοχο. Ο Οικονομίδης για τον Ράγιος. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα, κάνει κίνηση ο Σισε. Έχει την ταχύτητα απέναντι στον Κολίνας για το 3-1, το έκανε! Στο 81ο λεπτό ο Σεκού Σισε τελειώνει το παιχνίδι για την ανόρθωση. Υπέροχη κόντρα από την πάσα που του έβγαλε ο Ράγιος.
Άγιος κράτησε την ψυχραιμία του, πλάσαρε τον Κολίνας και κάνει το 3-1 για την ανόρθωση. Ξανά η φάση. Η πάσα του Ράγιος, δεν υπάρχει offside στο Σισε. Με μεγάλες δρασκελιές βάζει την μπάλα μπροστά και πλασάρει την κατάλληλη στιγμή με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον Χουάν Παύλο Κολίνας για το 3-1 της ανόρθωσης. Εδώ ξανά το ιδανικό τελείωμα από τον Ιβοριανό. Ο Χέφελ στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά και που είναι ο Σορία, γεμίζει με τη μία. Ντουγκλάο. Καταλά, η μπάλα φτάνει στον Λαμπάν, το σούτ, η κόντρα του Σίλντελφελτ και η μπάλα σε νέο κόρνερ. Λαγό και πάλι για Εμπεσίλιο, κυκλοφόρησε η μπάλα για τον Σόουζα από μακριά, το σούτ καλό πάνω από την εστία. Ζαχίτ στον Εμπεσίλιο, το σούτ από τον Εμπεσίλιο, καλό γκολ! 1-0 στο 9 από τον Εμπεσίλιο, ο οποίος για τρίτο παιχνίδι σκοράρει. Εκεί ξανά το δυνατό σουτ, πρώτα στη ρίζα του δοκαριού και στη συνέχεια στο βάθος της εστίας το 1-0 για το Αποέλ με ένα εκπληκτικό τρόπο. Σόουζα, σέντρα στην περιοχή, κόντρα, αλλάει η ευκαιρία το σουτ, ο Στρατιλάτης θα μπλοκάρει. Σαλάι περνάει από όλους. Η σέντρα είναι καλή, ο Στρατιλάτης όμως με γροθιές. Μπάλα περνάει κόρνερ. Μπεσίλιο ψάχνει τον Ντεκαμάρκο. Υπάρχει πέναλτι από το μαρκάρισμα του Γκλομπάρ. Αυτό δείχνει ο Αναστασίου. Εδώ ο Γκλομπάρ θα σπρώξει τον Ντεκαμάρκο. Ο Αναστασίου είναι σε πολύ καλή θέση. Το πέναλτι για το Αποέλ. Αυτός ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα, ο Νούνο Μωράης. 2-0 για το Αποέλ στο 28. Σαλάι θα κρατήσει μπάλα, ανεβαίνει ο Πολιάκοφ. Σαλάι, η σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα έξω. Κεφαλιά από τον Ντεκαμάρκο. Αυτόν στον Σαλάι πέρασε η πάσα. Σαλάι στο ύψος της περιοχής, στο σούτ, την μπάλα έξω. Η ποδοσφαιριστής περάσει. Κάνω πράγμα για τον Πολιάκοφ. Πολιάκοφ, η σέντρα καλή, το σούτ, η κόντρα, 3-0. Ο Σαλάι είναι αυτός ο οποίος σκοράρει στο 32. Ξανά εξαιρετική πάσα από τον Εμπεσίλιο. Πολιάκοφ χαμηλά, Σαλάι, το σούτ, η κόντρα. Πρώτα πάνω στον Διαγκητέ. Και αμέσως μετά η μπάλα στα δίχτυα. Εμπεσίλιο, κάνει κίνηση ο Ζαχίτ, τον είδε ο Εμπεσίλιο, κοντρολάρει την μπάλα ο Ζαχίτ, γυρίζει για τον Ντεκαμάρκο. Αυτό είναι το 4-0, εξαιρετικό γκολ σε μια οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Ξανά το κατέβασμα της μπάλας από τον Ζαχίτ, η πάσα για τον Ντεκαμάρκο που ερχόταν με δύναμη από πίσω. Να πλασάρει Μπιλάλ, ο οποίος ανεβαίνει. Ντουβεντρού στην περιοχή μαζί με τον Φαμπρίτσιο. Μπιλάλ που πέρασε. Τώρα η σέντρα χαμηλά. Ο Ντουβεντρού θα κοντρολάρει την μπάλα. Ψάχνει χώρο για σουτ. Κόρνερ από την επέμβαση του Πέρεθ. Στο 39. Ζαχίτ. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Μερκή. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Φάουλ με τον Ρούκα. Κεφαλιά ο Πέρεθ, μεγάλη επέμβαση. Νέα σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά που έγινε, ο Πέρεθ έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα, κεφαλιά από τον Γκλομπάρ. Βεσίλιο κάνει κίνηση ο Πολιάκοφ, Ζαχίτ, πολύ όμορφη πάσα. Στον Σαλάι πρόλαβε όμως ο Ρούκα να γυρίσει στο Στρατιλάτη. Γκλομπάρ. Ανεβαίνει ο Γκλομπάρ, η σέντρα η οποία έγινε είναι καλή, ο Βασίλεφ, η μπάλα έξω. Σόουζα στον Εμπεσίλιο που έχει χώρο. Πάσα για τον Ντεκαμάρκο, κράτησε μπάλα, ο Ντεκαμάρκο πέρασε σε πρώτο χρόνο, πάει να περάσει και σε δεύτερο, η μπάλα θα καταλήξει στον Εφραίμ, ο Στρατιλάτης με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Μπιλάλ. Πέρασε από τον Αλονεύτη, Μπιλάλ το σούτ, καλό, η μπάλα στο δοκάρι.
Φοβερό σούτ από τον Μπιλάλ, σταμάτησε στο δοκάρι του Πέρεθ. Μπιλάλ θέλει στήριγμα, επιχειρεί νέο σούτ, την μπάλα έξω και πάλι. Πέρεθ που αναγκάζεται να βάλει τις φωνές τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Εμπεσίλιο και πάλι για Αλεξάνδρου. Το σούτ στην κλειστή γωνία, μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Στρατιλάτη. Πάφος η οποία θέλει να βγει μπροστά. Με την πάσα να πηγαίνει για τον Κομπανί, θα προλάβει από πλάγια θέση σέντρα καλή. Έρχεται ο Γιάντζα, ευκαιρία, οι κόντρες εδώ, να η πρώτη φάση για την Πάφος. Πίσω από τους δύο επιθετικούς και κυρίως πίσω από τον Τσούμου. Κάνει κίνηση για να ξεμαρκαριστεί και ένα σούτ καλό έξω από την εστία. Το σούτ που έγινε από τον Πιμ Μπάουμαν. Μαρτίνιουκ. Τώρα εκτελεί, χαμηλά ο Εμενγκάρα το γύρισμα, κόρνερ πάλι. Έξυπνη κίνηση από τον Εμενγκάρα. Το κόρνερ στην ίδια πλευρά με τον Μαρτίνιου. Πιο ψηλά αυτή τη φορά. Κεφαλιά προβολή, γκολ 1-0. Ο Τσούμου στην πρώτη ευκαιρία του Ερμή στο παιχνίδι. Ο Τσούμου κάνει μια υπέροχη προβολή σε στημένη φάση. Είπα και νωρίτερα ότι αυτές οι φάσεις είναι επικίνδυνες στο παιχνίδι. Ξεκλείδωσε με εξαιρετικό τρόπο το πρώτο γκολ για την ομάδα του Ερμή. Κοιτάξτε πώς πετάγεται μπροστά στον Γκουλόν. Άρχισε πολύ ο Έρον Γκουλόν να αντιδράσει. Με αποτέλεσμα να είναι το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση. Το 1-0 με τον Τσούμου. Ο Ερμής βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ εδώ στο Γασιζή. Εμεγκάρα, ευκαιρία για τον Ερμή. Το σούτ που γίνεται έξω. Τσούμου, υπό την πίεση του Ντομίνγκες. Ωραία ο Μαρτίνιου που είναι κοντά και ο Ψάλτης. Εκεί πάει μπάλα. Ψάλτης μέσα στην περιοχή. Κρατάει το γύρισμα, το σούτ πάνω στη γραμμή. Τεράστια φάση. Επιμένουν οι του Ερμή με τον Κόμπριβετς. Αφήνει την μπάλα. Κόρνερ είναι τελικά, θα διώξει. Ο Κομπανί, σωτήρια, βρέθηκε δίπλα από τον Κόπριβετ. Να πάει έτσι χαμένος όποιος ευνηδιασμός μπορούσε να κάνει εδώ η ομάδα της Πάφου. Με τον Εμενγκάρα να προλαβαίνει ο Κόπριβετς. Εμενγκάρα κάνει με πολύ φάλτσο το σούτ, την μπάλα έξω. Τεράστια φάση, να μια πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Ερμή. Τρέχει ο Μπρούλς κοντά, θα δώσει κοντινή πάσα τελικά πάλι για τον Γιάντζα. Χαμηλά το σούτ από τον Ντεούλ, δύσκολη απόκριση, βρέθηκε κάτω παίχτης της Πάφου. Διαμαρτυρίες ο Σικόρσκι είναι για πέναλτι και προσπαθεί να τον διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυλακτού βρίσκει ένα χώρο, η πάσα, ευκαιρία με τον Σικόρσκι, τώρα το σούτ, η κόντρα, μεγάλη φάση. Κάθεται δυνατή, θα προλάβει ο Αραμπατζής, σωτήρια με τα πόδια των Γιάντζα, ο οποίος έφυγε βολίδα. Πάφος ξεδιπλώνεται τώρα μεσοεπιθετικά με τον Κρίστιαν Μπρούλς. Ωραία κίνηση έκανε. Κάνει μια κάθετη για τον Κομπανί. Ευκαιρία το σούτι κόντρα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ είναι. Τώρα το εκτελεί. Απομάκρυνση αρχικά από τον Ταραλίδη που δείχνει να έχει πρόβλημα με την κίνηση που έκανε. Ας που συνεχίζεται. Φυλακτού ο Ντομίνγκες. Ευκαιρία το σούτ έξω. Απίθανη ευκαιρία για την Πάφο με τον Χόριτς. Πάφος κάνει την πιο μεγάλη της ευκαιρία. Κοιτάξτε εδώ. Η πάσα του Φυλακτού, γύρισμα του Λούκας Ντομίνγκες, κανένα βέβαια offside. Η σέντρα δυνατή στην άλλη πλευρά, πέρασε από όλους, θα προλάβει ο Γιάντζα και θα κάνει νέα μπαλιά. Αυτό κάνει τώρα, ο Γκουλόν την κεφαλιά έξω. Μακρινό σου του Τορμπίνσκι, μεγάλη απόκριση του Αραμπατζή, βολίδα του Ρώσου. Α, το πρώτο σου του Τορμπίνσκι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πάσα δεν βγαίνει από τον Μπρούλς. Άρχισε πήρε ο Μαρτίνιου Κορέα. Πάσα τώρα για τον Μενγκάρα. Να δούμε αν ήταν σε κανονική θέση ο Μενγκάρα. Ευκαιρία για το 2-0. Θα το κάνει 2-0. Τελειώνει το παιχνίδι ο Ερμής. Με τον Μενγκάρα να φεύγει βολίδα. Λοιπόν, να δούμε εδώ. Εδώ τώρα δεν μπορεί να είμαι σίγουρος γιατί ίσως να είναι και λίγο πιο μπροστά ο Μενγκάρα. Σε αυτή την έτσι, ευθεία που είναι η κάμερα δεν μπορώ να έχω άποψη. Αν το έχουμε από άλλη, δεν νομίζω να το έχουμε από άλλη κάμερα, οπότε δεν φαίνεται στον απόλυτο βαθμό. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά, ευκαιρία με τον Ντομίνγκες, η κόντρα. Σαρδινέρο, Άλαν, αλλά κάνει τώρα δύο με τον Ζελάγια. Νίκολα Μαρτίνες, η προσποίηση, σηκώνει μπάλα για Ζελάγια. Δεν υπάρχει offside. Το πλασέ από τον Ζελάγια έξω. Μαρτίνες. Αλλάζει για τον Βασιλείου. Η σέντρα από τον αρχηγό του Απόλλωνα. Ο Ζελάγια κατεβάζει το σούτ με την πρώτη έξω. Μαρτίνες. Γιάγκολης. Κάνει κίνηση ο Σαρδινέρο. Βεσελός και εύκολα.
Πάρα περάσει για Μαρτίνες. Περιμένει Σκέμπρη στο δεύτερο δοκάρι. Αυτόν ψάχνει με την πρώτη το πλασέ σε κόρνερ ο Βεσελόσκι. Θα δούμε το φάουλ του Μαρτίνες. Η κεφαλιά θα αποκρούσει ο Βεσελόσκι. Μπριζίτο και Κυπριανού προφανώς για να βαριφορτώνει τον εσωτερικό διάδρομο για να όταν βγει σέντρα από, προς την περιοχή. Τον Μαρτίνες. Και ο συγκεκριμένα κεφαλιά από Σκέμπρη μπροστά από Ζελάγια. Τελείω Μαρτίνες το πρώτο δοκάρι. Το σουτ του Ζελάγια. Μπάλα κοντράρι. Ο Ροπέρς. Δεν μπορεί ο Βεσελόσκι. Η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Την στέλνει σε πλάγιο ο Σεργίου. Τελείω Σαρδινέρο για Γιάκολης. Θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νταμάχου. Προσποίηση. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια και αυτό. Κατεβάζει ο Μαρτίνες. Θα ξεφύγει πολύ ωραία για τον Σκέμπρη. Χωρίς φάουλ ο Μαρτέζος παρά τις δεμαρτυρίες του. Μπαίνει περιοχή ο Γιάκολης. Αφήνει για Μαρτίνες το πλασέ. Ούτε τώρα. Να δούμε πρώτα τον Ζελάγια, ο οποίος κατεβάζει με το στήθος για τον Γιάκολης. Ανεβαίνει ο Σαρδινερό. Τον περιμένει λίγο και του δίνει τώρα. Η σέντρα με την πρώτη. Η κεφαλιά του Ζελάγια ούτε τώρα. Μπριτσίτο. Δεν βγαίνει ο Μπρούνο. Βάλε κεφαλιά Μακρίεφ. Άλαν για Μακλίτσα. Θα στρώσει και πάλι για τον Άλαν. Χωρίς φάουλ. Θα επιχειρήσει το σουτ. Ο Βεσελόσκι θα του φύγει μπάλα με δεύτερη προσπάθεια μπροστά στα πόδια του Ζελάγια. Ο Ροπέρς έχει χώρο για σουτ τη σέντρα. Θα πάει για πάσα. Για τον Γιάκολης. Αυτός θα κάνει το σουτ. Ο Βεσελόσκι και πάλι σε ετοιμότητα. Άλαν. Ξανά για τον Άλεξ Τασίλβα. Αυτή τη φορά θα σουτάρει ο Βεσελόσκι στην δεξιά του γωνία. Σφυρίζει ο Μασιάς. Άλεξ Τασίλβα. Βεσελόσκι εντυπωσιακά σε πλάγιο. Μαρτίνες. Ο Σαρδινέρο για τον Βασιλείου το σουτ. Ο Βεσελόσκι και πάλι ξανά στον Βασιλείου. Γυρίζει για Μαγκλίτσα στον Κούσολο. Ο Ζελάγια δεν μπορεί να μετουσιώσει την υπεροχή της γκολ. Η ομάδα του Σοφρόνη Αγουστή. Μαρτίνες, Σαρδινέρο, δεν μπορεί ο Μαγκλίτσα. Πολύ δυνατά, πολύ ψηλά. Βασιλείου στο δεύτερο δοκάρι για Μαγκλίτσα. Θα προλάβει να γυρίσει για Μαρτίνες το σουτ. Δεν μπορεί ο Ζελάγια. Το γύρισμα κατεβάζει με τον Γιαστρόνι για Άλεξ Τασίλβα. Το σουτ η μπάλα κατευθυνόταν εκτός στόχου. Σταμάτησε όμως τα πόδια του Νταμάχου. Άλεξ Τασίλβα. Μπεντόγια προσπαθεί να γυρίσει. Η μπάλα ευνοεί τον Μαγκλίτσα. Περνά και τον Βεσελόσκι. Δεν μπορεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τον Απόλλωνα. Στο 88. Ο Ελουντού. Περνά πολύ ωραία. Ο Καμερουνέζος. Ανεβαίνει ο Μιντίκης. Πάνω πλασάρε από μακριά. Άλεξ Τασίλβα. Πλησιάζει την περιοχή. Τυχνεί να κάνει μια σέντρα. Κεφαλιά από τον Κούσουλο. Η μπάλα παίρνει ύψος. Δεν απομακρύνεται. Ο Ροπέρς δεν μπορεί εκεί.